Λοιπόν, μέσα σε όλα τα κακά, είχαμε και ένα ευχάριστο νέο. Το βραβείο που πήρε ο Λάνθιμος. Το Χρυσολέοντα. Στο φεστιβάλ της Βενετίας. Ναι. Ο Ορέστης Ανδρεαδάκης ήταν εκεί και θα ενημερώσει τα κακά κορίτσια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε. Για δώσε μας λίγο κλίμα από Βενετία. Ήτανε λίγο κουμπωμένο το φεστιβάλ λόγω της απεργίας. Ναι, δεν κουμπωμένο. Δεν είχε τόσους πολλούς Αμερικάνους ηθοποιούς. Ναι, δεν είχε πολλούς γιατί έχουν απεργία ηθοποιοί. Ωστόσο κάποιες ταινίες που ήταν ανεξάρτητες πήρανε άδεια από το Συνδικάτο των Ηθοποιών και μπόρεσαν οι ηθοποιοί τους να έρθει, όπως ο Adam Driver, ας πούμε, που παίζει την ταινία Ferrari και ερμηνεύει τον ιδρυτή της Ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, πήρε άδεια διότι η ταινία ήταν ανεξάρτητη και δεν ήταν από μια εταιρεία που βρίσκεται σε κόντρα με τους απεργούς. Άρα είχαμε πιο φτωχό κόκκινο χαλί. Όχι, όχι καθόλου. Μια χαρά ήταν το κόκκινο χαλί. Είχε πολλούς ηθοποιούς, είχε πολλούς Ευρωπαίους στάρ. Και η Τζέσικα Τσαστέιν ήρθε. Και ο Πίτερ Σάρσγκαρντ, ο οποίος μάλιστα πήρε και το βραβείο ανδρικής ερμηνείας. Και ο Τζορτζ Κλούνεϊ με την Αμάλ. Ναι, αυτή όμως φρόντισε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, επειδή είναι και αυτός ηθοποιός, να μην φανεί ότι κάνει κάτι κόντρα στο συνδικάτο του. Είναι και ιδιαίτερα πολιτικοποιημένο. Πόσο φρόντισε δηλαδή, τι... Και δεν εμφανίστηκε για να προωθήσει ταινία ή να κάνει κάτι τέτοιο. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα και το Λάνθιμο, έτσι. Τεράστια επιτυχία. Το περιμέναμε. Μόλις είδαμε εμείς την ταινία που ήταν στην αρχή του φεστιβάλ, μόλον ότι δεν είχαμε δει αρκετές ταινίες ακόμα από το διαγωνιστικό, είπαμε όλοι και οι ξένοι, οι δημοσιογράφοι και οι άλλοι από άλλα φεστιβάλ που ήταν εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί καλύτερη ταινία από αυτή. Τι πραγματεύεται η ταινία? Η ταινία είναι ένα ύμνο στη γυναικεία χειραφέτηση. Είναι μια ταινία ειδικά για εσάς, κορίτσια. Α, είναι επίκαιρη, παραδείγματος, έτσι με τα MeToo κλπ. Πάρα πολύ επίκαιρη. Μιλάει για την ελευθερία, τη γυναικεία χειραφέτηση. Μιλάει για τη χαρά του σεξ. Είναι μια ταινία που έχει πολύ σεξ και το είπε και ο Λάνθιμος στη συνέντευξη τύπου, ότι κακώς οι ταινίες πια δεν έχουν πολύ σεξ. Είναι μια ταινία που μιλάει επίσης για τις ταξικές ανισότητες που υπήρχαν τότε, γιατί διαδραματίζεται στο 19ο αιώνα, αλλά υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Μιλάει για την αγάπη, γενικά για την ελευθερία του ανθρώπου και για την πορεία, την οδύσσια που κάνει ένας άνθρωπος, αυτή η συγκεκριμένη γυναίκα, αυτός ο χαρακτήρας της ταινίας, για να ενηθιωθεί, να ξαναβρει την ελευθερία και τον εαυτό της. Είναι πάλι με το γνωστό στυλ του Λάνθιμου που έχει συμβολισμούς και μαντεύεις λιγάκι τι θέλει να πει, είναι πιο βατά τα πράγματα. Είναι πιο κοντά στην ευνοούμενη. Α, okay. Ωστόσο έχει μια καταπληκτική φωτογραφία, γιατί ξεκινάει ασπρόμαυρη και γίνεται έγχρωμη, πολύ έγχρωμη, με πολύ ιδιαίτερα χρώματα. Είναι 19ος αιώνας, αλλά έχει συνέχεια και πινελιές που το κάνουν μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν όλες αυτές οι μηχανές των 19ου αιώνα, αλλά είναι και μια φουτουριστική ταινία. Και είναι ένας άνθρωπος, ένας Dr. Frankenstein, που είναι ο Willem Dafoe, που ανασταίνει μια γυναίκα, η οποία έχει αυτοκτονήσει, την Emma Stone, για να την κάνει όπως θέλει αυτός, στα παιδί. Δηλαδή στην αρχή μας λέει ότι ιδανικά οι άντρες θα θέλουν οι γυναίκες να είναι στα παιδάκια και να κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Σωστό. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί ούτε ο χαρακτήρας του Willem Dafoe είναι ένας καταπιεστικός πατριαρχικός χαρακτήρας, ούτε η Emma Stone, η Baxter, η Bella Baxter στην ταινία, είναι ένας γυναικείος χαρακτήρας που θα μπορεί να αποδεχτεί αυτή την πατριαρχία. Τι ρόλο παίζει αυτό ο Χρυσός Φίνικας στην περαιτέρω καριέρα του Λάνθιμου? Χρυσός Λέοντας. Χρυσός Λέοντας. Είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα βραβεία φεστιβαλικά. Στην αρχή της κινηματογραφικής σεζόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δίνει μια μεγάλη όθηση στην ταινία, αλλά και ειδικά από το φεστιβάλ της Βενετίας είναι πολύ σημαντικό, διότι τα τελευταία χρόνια οι ταινίες που κερδίζουν βραβεία, είτε το πρώτο είτε το δεύτερο, το φεστιβάλ της Βενετίας, βρίσκονται στα Όσκαρ. Μην ξεχνάμε ότι και την ευνοούμενη έτσι ξεκίνησε από τη Βενετία πάλι με βραβείο, όχι με το πρώτο, με το δεύτερο. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι στα Όσκαρ τουλάχιστον με
5-7 υποψηφιότητες τουλάχιστον, μπορεί να έχει και 10 πάλι. Θα έχει όλες τις τεχνικές κατηγορίες, γιατί είναι εκπληκτικό το κλίμα, σκηνικά, κοστούμια. Το μοντάζ, θέλω να τονίσω, που έχει κάνει ο Γιώργος Μαυροψαρίδης, ένας Έλληνας που ζει εδώ στην Ελλάδα, δουλεύει στο ελληνικό σινεμά και είναι από τους καλύτερους μοντέρ στον κόσμο. Ήταν ήδη υποψήφιος στο παρελθόν με το Λάνθιμο. Η ηθοποιή σίγουρα η Emma Stone θα είναι υποψήφια. Η Emma Stone να... μπορούμε να πούμε ότι είναι η μούσα του, γιατί είχε παίξει και στην προηγούμενη ταινία. Ναι, και στην απονομή, όταν πήρε το Χρυσό Λέοντα, μίλησε με πολύ θερμά λόγια ότι αυτό είναι ένα incredible creature, ένα απίστευτο πλάσμα, είπε. Για τον Λάνθιμο. Για την Emma Stone, όχι. Για το ρόλο, το χαρακτήρα, ότι είναι ένα incredible creature, αλλά και αυτή δεν θα μπορούσε να τη φτιάξει κάποιος άλλος από αυτό το incredible creature που ονομάζεται Emma Stone. Πώς το αντιμετώπισε ο Λάνθιμος όλο αυτό? Φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ χαρούμενος και επιτέλους, όχι επιτέλους γιατί έχει ήδη πολλά πράγματα, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε εδώ πέρα με την Κινέτα, μια ταινία που δεν την είδαν σχεδόν κανείς και τον κοροϊδεύαν, αλλά ακόμα και με τον Κοινόδοντα είχε φάει μεγάλο bullying, ότι είχε κλέψει την ταινία, ότι είναι υπερτιμημένος, ότι αυτά είναι ακαταλαβίστικα, ότι δεν είναι για τον κόσμο και όλα αυτά τα πράγματα. Και όμως αυτό συνέχισε να κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα και αποδείχτηκε ότι είναι πια ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του παγκόσμιου σινεμά. Κακά τα ψέματα. Άρα έχουμε να περιμένουμε και άλλα πολλά. Το έχουμε θέμα είναι όμως, οι τελευταίες του ταινίες όμως διαφέρουν από τις πρώτες. Η πρώτη τελευταία, ναι, δεν είναι η ευνοούμενη. Δεν νομίζω ότι διαφέρουν πολύ. Είναι πάντα στο ίδιο κλίμα, το ίδιο στυλ. Ένα ιδιαίτερο, πολύ αλόκοτο σινεμά που δεν το έχουμε συνηθίσει. Αλλά ίσως θα πρέπει να κοιτάμε με μεγαλύτερη αγάπη και μεγαλύτερη προσοχή και αυτά τα πράγματα. Διότι το σινεμά είναι τέχνη και πρέπει να ξέρουμε ότι αν αλλάζει κάτι στην τέχνη, το αλλάζουν μόνο οι άνθρωποι, μόνο τα έργα που κουνούν όλη την τέχνη. Πάντως ευχόμαστε να κόψει καλά εισιτήρια και να κάνει ρεκόρ. Σίγουρα πολλά εισιτήρια, σίγουρα θα κόψει καλά εισιτήρια. Σίγουρα όλες αυτές τις ταινίες, όλες τις ταινίες του Λάνθιμου είναι υπερκερδοφόρες για τους παραγωγούς του. Λοιπόν, μετέφερε μας... Υπάρχουν και άλλοι, τελευταία κουβέντα, υπάρχουν άλλοι δύο Έλληνες στην ταινία μέσα που θέλω να τους αναφέρω. Η μία είναι η Κάθριν Χάντερ. Η Κάθριν Χάντερ είναι μια κολοσιαία Βρετανή ηθοποιός, αλλά είναι Ελληνίδα στην πραγματικότητα. Είναι η Κατερίνα Χαντιπατέρα, της οικογένειας της Χαντιπατέρα. Η οποία έπαιζε και στη Σμύρνη μου αγαπημένη, νομίζω. Είχε έρθει στην Επίδαυρο και είχε παίξει Προμηθέα στην Επίδαυρο. Και είναι και ένα μικρό αλλά καταπληκτικό ρόλο παίζει ένας πολύ γνωστός Αθηναίος συμβολιογράφος, ο Γιώργος Στεφανάκος. Ο οποίος παίζει και στην επόμενη ταινία του Λάνθιμου κανονικό ρόλο. Βάλει μας λίγο στα παρασκήνια του φεστιβάλ. Γίνονται πολύ ωραία events, στο κοσμικό κομμάτι δηλαδή. Έχει τέτοια πράγματα σαν τις Κάνες? Βεβαίως έχει, γιατί έχει και πολύ μεγάλους χορηγούς. Έκανε μια επίδειξη ο Αρμάνι και λοιπά και ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Έξω από το φεστιβάλ, δεν ήταν στο Λίντο. Ήταν κάτω στο Καστέλο, σε μια γειτονιά της Βενετίας που είναι αρκετά μακριά από το Λίντο, στην Αρσενάλη. Ήταν ένα τρομερό ντεφιλέ που ήταν και ο ίδιος ο Αρμάνι, και ο Δήμος της Βενετίας τον τίμησε με το ειδικό λιοντάρι για το σύνολο της προσφοράς του και στον κινηματογράφο, διότι έχει κάνει και πολλά πράγματα στον κινηματογράφο. Ναι. Είναι ένας από τους βασικούς χορηγούς, νομίζω, του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Είναι βασικός, μέγας χορηγός του φεστιβάλ. Φαντάζομαι ότι και καλώς δίνει αρκετά λεφτά και ας το δουν και εδώ οι δικοί μας επιχειρηματίες, ότι είναι καλό να στηρίζουν τους πολιτιστικούς θεσμούς. Άρα είχε πάρτι που είδατε τον κόσμο, είδατε τους ηθοποιούς, είδατε ωραία ρούχα, μιλήσατε για τέχνη κλπ. Ναι, πάντα γίνονται αυτά τα πράγματα στη Βενετία και κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ και κατά τη διάρκεια της Biennale Τέχνης. Διότι η Βενετία είναι ένα μοναδικό μέρος, είναι και αυτό, για να μην πειθώ το Ολλάντι, είναι ένα incredible city, δεν είναι μια κανονική πόλη. Μια πόλη που για να κυκλοφορείς με πλωτά μέσα. Τα λεωφορεία είναι παπορέτη, δεν είναι λεωφορεία. Ωραία, είναι ένα μαγικό σκηνικό, η αλήθεια είναι. Είναι ένα μαγικό σκηνικό το οποίο έχει υποστεί όμως πάρα πολλά από την κλιματική αλλαγή και την άνοδο των υδάτων και από τον υπερτουρισμό, και γι' αυτό ο Δήμος της Βενετίας τώρα λέει θα βάλει ένα ειδικό διόδια στους τουρίστες που έρχονται μόνο για μία μέρα.
Γιατί αυτοί οι περαστικοί τουρίστες κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά. Ναι, γενικά όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις παίρνουν μέτρα γιατί υπάρχει πρόβλημα και για τους μόνιμους κατοίκους και για τις πόλεις. Ναι, καλός ο τουρισμός, αλλά ο υπερτουρισμός δημιουργεί προβλήματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ρέστης Ανδρεαδάκης, κριτικός κινηματογράφου. Καλό απόγευμα.